Καλημέρα, Μαρία. Γεια σου, Μαριό. Πατριώτησα του Θήμιου, για να καταλάβεις. Να πω στην κυρία που δεν έχει παράπονα από τα παραπολιτικά, μία κάσα σόδες και θα τις περάσετε. Α, περνάει με σόδα, άμα περνάει. Οδηγεί και πολλές ώρες, μία κάσα σόδες δίπλα στη θέση του οδηγού. Μια χαρά. Μόλις ακούω ελληνοφρένεια και ένα καθαρτικό. Να πλύνει και το στόμα της με τούμποφλό. Όχι. Όχι, καθαρτικό και μετά. Α, να την πάει μαντήλη, κατάλαβα. Ναι, ναι. Και στον άλλον που είπε για τον Μπογδάνο, στον άλλον τον ακροάτη, ένα καλό ψυχίατρο έχω να του συστήσω. Όλα τα έχει παναθεμά, όλε τι λύσει. Έχω λύσει. Θα έλεγα και τον άλλον τον ηλίθιο, τον Μπάμπη, για το νερό. Το κακό του τον καιρό. Το κακό του νερό είναι το σωστό. Μία παρατήρηση, πες στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ναι. Το νερό δεν το έδωσε κανένας θεός, το έδωσε η φύση. Φύση ποιος την έφτιαξε τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά τα ρίχνουμε λίγο. Ορίστε. Τη φύση λέω ποιος την έφτιαξε, γιατί υποτιμούμε. Η φύση δημιουργήθηκε, αγαπητέ μου, δεν υπήρξε κανένας θεός. Ποιος τη δημιούργησε, αγαπητέ τώρα, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όχι, τότε δεν το διαβάσατε καλά ή εγώ δεν το έχω μελετήσει. Αλλά πες το στον Αποστόλη να δω τι θα μας απαντήσει. Για να δούμε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και συνεχίστε. Συνεχίζουμε, ναι, δεν σταματάμε. Ναι. Ωραία, να τσαλακώσουμε ένα χαρτί, ωραία ιδέα. Και ένα δεύτερο. Και όλο αυτό το κερδίζει ότε. Μάλιστα, πολύ ευχάριστο αυτό. Αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Επίσης. Πήρα για δύο ειδισούλες ρε που χάθηκαν. Δεν ξέρω αν το έμαθες. Τι έγινε. Δικογραφία για το σπίτι του Βολτέρου. Ρε εσύ, όλο στοιχείος μπήκε στο αρχείο, ρε εσύ. Μπήκε στο αρχείο, μη με σκάς. Ναι, ρε εσύ, ήτανε. Δεν είναι και θέμα τώρα. Πάμε στην Οβάρτης. Να σου πω, ήτανε 900.000 το δάνειο και 500.000 λέει από ιδία κεφάλαια και δεν τα βρίσκω. Πώς κάνεις έτσι τώρα δάνειο, χρεωθήκαν οι άνθρωποι. Αυτά γιατί δεν τα εκτιμάμε. Την άλλη είδηση την άκουσες, ρε εσύ που χάθηκε. Η εισαγγελέα που ψάχνει για τον όρου αν. Έλα καημένε τώρα, πώς κάνεις έτσι. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Το δε στη ζωή της αλλιώς. Θέλει να ασχοληθεί με το πλέξιμο. Τι σε νοιάζει εσένα. Επιτέλους ήρθε η κανονικότητα. Βέβαια. Κανονικότητα, δεν θέλαμε. Ακούστε να δείτε τι έχετε κάνει στον κακομένο το στήλο μου. Άτσι, όταν ακούω τον Άδωνη. Ο Άδωνης, άτσι. Να τους. Άτσι, ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Λοιπόν, έχετε τα. Λύσαξε το σκυλί. Μυρίζετε τη φόλα το σκυλί και τη γαυγίζει, τη φοβάται. Τι είναι αυτό το πράγμα που μου είσαι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να τον πλένω με πιο πολύ νερό τώρα. Τι νερό, παιδί μου, Πασκαλά, μαζέψω εκεί πέρα, θα πλύνουμε και τα σκυλιά με νερό. Τα σκυλιά γλύφονται, δεν έχουν ανάγκη. Τι λες, καλή, τώρα θα αντισταθούμε όλοι. Με νερό, ανοίξτε τις βρύτες. Έχω ανοίξει το πρωί τη βρύση και τρέχει έτσι άδικα. Κοίταξε να δει, έτσι κι αλλιώ η χώρα δεν πρόκειται να βουλιάξει από τη σπατάλη του νερού. Από αυτού θα βουλιάξει. Κοίταξε να δει τώρα, μην πιάνει ιστορίε με τα νερά και αυτά. Όλοι κουράδε είναι και οι κουράδε. Στο νερό επιπλέον, όσο πιο πολύ νερό, τόσο καλύτερα. Άδωνη, ο Άρτης. Όχι, δεν τσίπησε. Αδερφέ, είμαι ο προηγούμενος, ο συνταξίγος που δεν καταλαβαίνει, που είναι λίγο μαλάκας, αλλά είναι πιο έξυπνος ο Κούλογλου. Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Ξέρεις με πόσους ψήφους βγήκε την πρώτη φορά αυτό το σκουπίδι που λέγεται Μπάρκας? Με πόσους? Με 1250 ψήφους. Και ξέρεις τι ψήφισε? Το υπερταμείο για 99 χρόνια. Μπράβο του. Μνημόνιο. Τιμή του και καμάρι του. Να πεθάνουμε. Μνημόνιο μέχρι να πεθάνουμε. Τέτοιος είναι ο Έλληνας. Άντε για χαρά τα έχω πει τώρα και έχω κάνει αυτόνομη κυβέρνηση. Α, είσαι ζάντα ήδη, κατάλαβα. Έλα, γεια. Ναι, κατάλαβα. Με τσιπουράκια και με τέτοια γουστά. Αμα, ναι. Έλα, γεια. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Μπέτη Τσίπρα? Ποια? Την κυρία Μπέτη Τσίπρα. Δεν υπάρχει Μπέτη Τσίπρα. Αστεφάνω ότι την έχει, δεν τα ξέρετε. Συγγνώμη. Αστεφάνω ότι την έχει, δεν τα ξέρετε. Την Μπέτη Τσίπρα. Μου κάνε φάτσα. Ποιος? Η γυναίκα μου. Α, ναι, και σου είπε Μπέτη Τσίπρα και εσύ τσίπησες, εσύ φταίς, όχι η γυναίκα σου. Καλός μαλάκας είμαι εγώ. Δεν ήθελα να το πω, ευχαριστώ, με βγάζεις από δύσκολη θέση. Τα φελιά μου στη γυναίκα σου. Α, όχι, εδώ την έχω. Έλα, γεια. Δεν μου λες κάτι, με συγχωρείς. Τι σας πειράζει να κρυβίνει το νερό, να πούμε, να κάνουμε ντους, ξέρω εγώ, με... Με χλέπες, με φτύσιμο. Και αυτό γίνεται. Ειδικά μας ευθύνει ο Μπογδάνος εσένα, που έτσι σου πρέπει να πούμε, γιατί ο Μπογδάνος, όπως είπε και ο άλλος, να πούμε, έδωσε τη ζωή του, πώς το είπε. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, άντε μπράβο. Όχι, αλλά με εμφιαλωμένο νερό, άμα κάνουμε ντουσάκι και τέτοια, δεν θα έρχεται πιο φθηνά. Σε ποιον? Θα έρχεται πιο φθηνά, ναι, ή θα έρχεται. Το άλλο λίγο θα τσιμπήσει, λίγο θα τα δίνει στο ιδιωτικό. Για να σας βγάλουμε από αυτή τη δύσκολη θέση να τα δίνει στην ιδιωτική εταιρεία που πουλάει εμφιαλωμένο, ο λαγός ο Μπάμπης ξεκινάει τη διαδικασία. Είναι λαγός ο Μπάμπης, τι είναι αυτά που λες τώρα.
τώρα. Μου ξέφυγε. Έτσι, μπράβο. Ανακαλώ, ανακαλώ. Το πέταξε να προετοιμάσει λίγο, να προσαρμοστούν οι τιμές, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο ιδιώτης, γιατί εκεί πάει, να είναι ήδη σε υψηλές τιμές. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Μπιντέ, πώς θα κάνεις μπιντέ τώρα, με τι νερό, με. Τώρα αναγκαστικά. Όχι, τίποτα, στεγνώ τώρα. Ξέρω και ότι γίνει, άστο. Αποστολή, μετά που μπαίνω στο σπίτι, ανοίγω το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω σε αυτή τη γριά που σου έλεγε στο τηλέφωνο. Που σου έλεγε από αυτή η Ελληνοφρένεια, βρε παιδί μου, και κλείσει εσύ την ψήφια στρολφών και σου κλείνει το τηλέφωνο. Και λέω, θα πάρω να του πω συγχαρητήρια, πού να το φανταστεί, να μα την Παναγία. Δεν πιάνω αυτή τη στιγμή και πιάνω τώρα. Έλεγε ο Θήμιο όλα αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ, ρε που μου, γιατί μα το χαλάει. Σου λέει εχθέ ότι δείχνουμε μια ανοχή στην κυβέρνηση, ξέρω εγώ, 2-3 μηνών, γιατί κάθε κυβέρνηση του δύο πρώτου μήνε κάνει και καλά πράγματα. Δεν του ρίχνε ρε μια τσιμπιά να ακουστεί το out. Ποια καλά έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, τον έμφυα εννοεί, την αύξηση στο ρεύμα εννοεί, την κανονικότητα, τι εννοούσε ο ποιητής. Άσε τον κύριο Θήμιο ήσυχο, σε παρακαλώ. Τον κύριο Θήμιο δεν θα τον αφήσω ήσυχο, γιατί λέει μαλακίες και όσο λέει μαλακίες εγώ θα τον διορθώνω. Τέσσερα στα χαϊδάνια ότι επί σοσιαλισμού δεν υπήρχαν μετρητές στο νερό. Για όσους δεν το ξέρουν δηλαδή. Επί σοσιαλισμού, βέβαια. Δεν θέλουν σοσιαλισμό όμως, δεν θέλουν, τα λέμε εμείς. Επί σοβιετική φαινόσεως εννοώ, αγαπητέ. Α, μάλιστα. Επί σοσιαλισμού Τσιπρέικου. Τι Τσιπρέικου, έχει κάνει σοσιαλισμό Τσίπρας, έλα ήρεμα κι εσύ. Ναι. Έλα. Μπράβο και κρατέα, ρε. Μπράβο και. Να ξέρεις ότι σε τελείως ακούμε αυτό. Και εσύ να ξέρεις ότι είσαι ανήλικος και δεν σε ακούμε. Εκνόπουμε έχει εμένα από αυτά που είπαμε χθες, κάνω ηχογράφηση. Οχ, 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 οχ. Θα σε βάλω, Μαρίς, θα σε βάλω. Μην βάζετε και χέρι. Ήτανε πολύ χθεσινή. Πότε θα με βάλω. Τα αγκομενικά τα κράτησα λίγο προς τα πίσω. Είμαστε επαγγελματίες πάνω απ' όλα. Το τέλος θα έχεις. Μάλλον. Περιμένω. Περίμενε, γεια. Μπογδάνος. Όποτε βάζεις να μιλάει ο Μπογδάνος. Μην μιλάς έτσι, ρε. Τι. Βάλε και μια εμετήλα να βγαίνει. Είναι πλεονάσμος. Αν και ο εμετός είναι καλύτερος από αυτά που λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή δύναμη στο καινούριο ξεκίνημα. Γεια σας. Γεια, γεια. Καλή αρχή στο καινούριο Μετερίζη. Να σε καλά. Έχω μια απορία. Μια vegan κάνει πίπες, παραμένει vegan. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα θέμα όμως, ναι. Πες ότι μία ρε παιδί μου πάει σε μια ταβέρνα. Και οι υπόλοιποι δεν είναι vegan. Και αυτή είναι vegan μάγισσα σατανίστρια. Ναι. Και λεσβία. Αν μυρίσει το παϊδάκι από τον διπλανό πάει να πει ότι δεν είναι vegan, vegan είναι. Άμα το γλύψει το παϊδάκι και δεν το φάει. Όχι, δεν είναι vegan τότε. Γιατί δεν είναι vegan τότε. Vegan παραμένει. Το γλύψε, δεν το έφαγε. Όχι, και το γλύψιμο πάει μέσα στο. Γιατί με το γλύψιμο το σάλιο μεταφέρει ουσία από το απάνω. Αγορευμένο παϊδάκι μέσα στο στομάχι, άρα δεν γίνεται vegan. Άμα του βάλεις λάτεξ. Με προφυλακτικό το παϊδάκι, όχι, παραμένει vegan. Νομίζω είναι κομπλέ. Έγινε, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Καλά, γεια. Ναι. Καλημέρα. Θα χαμηλώσω κανένα ραδιοφωνάκι να συνοηθούμε, τι φάση. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν έχω τόσο θάρρος ακόμα. Δεύτερη φορά που σας παίρνω, από την όμορφη Καστοριά. Τα φιλιά μου στην όμορφη Καστοριά, το γουνέμπορα τον έχετε γνωρίσει, για γούνα δέρμα. Ναι, τα έχω ακούσει. Σας ακούω πολλά χρόνια. Σας ακούω. Ξέρετε τι θέλω από εσάς. Να συνεχίσει να μας ακούσει, αυτό θέλουμε εμείς. Εννοείται. Στην Καστοριά πιάνουμε 91,5 βλέπω. Μέσω ίντερνετ 91,1 σας έπιασα. Α, καλά, άκου από ίντερνετ εσύ. Να έρθετε και στην πόλη μας. Θα κεράσετε γούνα. Δεν θα σας κεράσουμε γούνα, θα σας κεράσουμε δημοκράτες. Εγώ αν έρθω τσολιά στην πόλη σας θέλω να γυρίσω ρίτσος. Με γουναρικό, έτσι πλούσιο, ωραίο. Και ποιητής, δεν κάνετε. Ναι, λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Αδερφέ! Αδερφέ, αδερφέ. Κυρία, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Γιατί? Μετά την υπέροχη ρητάρα, κατέβηκα κάτω να δω τον μπουκ τον Αποστόλη τον Μπαρμπαγιάννη. Έκατσα μία ώρα όρθιος. Πού ήσουν, ρε μαλάκα? Ήμουν καμπατζούλα, ρε φίλε, αφού έγινε τη πουκάνα. Όταν έφτασα, έπαιζα ακόμα το συγκροτηματάκι. Περαστική, πώς το λέμε τα παιδιά. Η περαστική παίζα, ναι. Και είχε κόσμο, α πούμε, αλλά εντάξει, λογικά. Και ξαφνικά, όταν πλησίαζε η ώρα να βγει, τη πουκάνα τρε μαλάκα. Πώς τι ήταν αυτό να πούμε, λέω κάτι γίνεται. Και δεν κατεβαίνω και σε εκλογές, ο μαλάκα. Στην παρακασή ναι. Και έκατσα φιλαράκι όρθιος να είμαι όλη αυτή την ώρα και σε θαύμασα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, είσαι υπέροχος. Ρε εσύ μαλακιά τώρα, δεν πρέπει να κάτσεις ένα τέτοιο. Τι να κάτσω ρε μαλακιά, αφού δεν θα βλέπα τίποτα. Α, σωστά, ναι. Τώρα να κάτσω μια ώρα όρθιος να πούμε για το φίλο μου τον Αποστολή. Ήταν προνόμιο φίλε, σωστά. Δεν ήταν ζόρι. Ειλικρινά σου μιλάω, μετά κόψα βόλτα, πήγα προς τα πάνω. Φιλιά στα κολομέρια αδερφούλη, πάντα τέτοια. Έλα να μου το δει καλά. Έλα, τι γίνεται, καλά, πώς είμαστε. Να σου πω, τα πόμολα μου τα γυάλισε που σου είχα φέρει. Δεν τα είδε γυαλισμένα. Όχι, ήταν 20 κομμάτια. Δεν τα είχα γυαλίσει. Εντάξει, τα 10 τα είχα κάνει. Το γυαλίζω το πόμολο, αλλά τα μισά. Ένα κάτι μου μύριζε όμως, δεν ξέρω γιατί. Είναι αυτό το λιπαντικό που έχει γεύσει φράουλα. Λοιπόν, τι ώρα να περάσω, να πάρω. Απογευματάκι θα βόλευε, λίγο να σου ρουπώσει. Γιατί όσο νυχτώνει, ξέρει, μεγαλώνει. Εντάξει, αγόρι μου, θα περάσω. Ελάτε, να περάσει, να είσαι έτοιμο. Γεια. Ξέχασα να σου πω, μην κατέβεις στις εκλογές, δεν θα έχεις τύχη. Πρέπει να είσαι κατά ή φελός. Φιλιά.
Δεν τον μαζεύει τον Καλαμούκι, λέω εγώ. Δεν τον μαζεύει. Τι έκανε πάλι. Ο Βελόπουλο έχει αυτό, αυτό το λογοφρέν. Καινούριο φάρμακο. Δώσου πάρει το δώρο τώρα στη γιορτή του. Δηλαδή είπε τώρα ότι το νεράκι είναι του Θεού. Ο Καλαμούκι είπε το νεράκι είναι του Θεού. Του καλού Θεούλη θα μπορούσε να πει. Τι θες, δεν κατάλαβα. Όσο γυρνάει ο άνθρωπος, αρχίζει την πίστη. Εσένα σε βάλανε με το ζόρι να βαφτιστεί. Αυτό δεν του βάζανε με το ζόρι να μάθει θρησκευτικά και λέει ότι το νερό είναι του Θεού. Αμήν, αμαρτωλέ. Εγώ θέλω να μάθω ένα τηλέφωνο για την ελληνοφρένεια. Αυτό είναι. Αυτό είναι, εδώ ελληνοφρένεια, παρακαλώ, η ίδια. Η ίδια. Ναι. Τηλεφωνώ από Καρδίτσα. Από ποιο σταθμό εδώ μπορώ να σας πιάσω? Από το. Ρεκλάμα, μισό λεπτάκι. Η ελληνοφρένεια ακούγεται στο Καρδίτσα Voice. Καρδίτσα Voice. Έχετε ίντερνετ? Όχι, δεν έχω. Ωραία, γιατί σε μια παρένθεση εδώ μου γράφουν ιντερνετικά προς το παρόν. Οπότε πακέτο. Μήπως πιάνετε από Τρίκαλα, ράδιο ζυγός? Τρίκαλα. Τα... Ναι, πιάνει Τρίκαλα από εδώ. Ράδιο ζυγός στους 100 μεγάκυκλους, 100. Στους 100, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα. Για δοκιμάστε, ευχαριστώ. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Ρε μη αλφα, καταρχήν δεν παίρνω 280 μεροκάματο. Θέλεις χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Λοιπόν, 87 ευρώ νερό, 150 με 180 ΔΕΗ, βάλε σούπερ μάρκετ, βάλε φροντιστήριο τα παιδιά, βάλε ρούχα, βάλε παπούτσια. Βάλε φίνα. Α, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι άλλη διαφήμιση. Ποιο είναι φθηνό, μη σε χαρακτηρίσω τώρα και βάζει μπίμπο αποστολής. Ποιο είναι φθηνό, ρε, πού ζείτε ρε, επειδή έχετε αφεντικό, είχατε αφεντικό τον Αλαφούζο που χρωστάει τη μάνα του και τον πατέρα του, δεν ξέρω τι χρωστάει. Νομίζετε με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς? Άι, στο διάλο από εδώ πέρα, μαλάκες. Μα μη μιλάς έτσι. Στο διάλο. Οι ανθρώπινοι επίτε εδώ, αυτά τα καθιζήματα του Μιχαλολιάκου δεν μπορούμε να τα ακούμε κάθε μέρα. Μπογδάνο, Μπάντι και ιστορίες. Τι. Όχι, θα τα φας τώρα, όχι. Τώρα θα τα φας τα μούτρα. Θα τα φας τα μούτρα, εντάξει. Τώρα ναι. Το πολύ. Φίλε, είδα το βιντεάκι χθες με την παράτα του Ζακ που έβαλες. Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Μπράβο. Πολύ δυνατό κομμάτι. Πολύ... Ήταν δυνατό κομμάτι, το είχα δει στην παράσταση. Αλλά τώρα με το βίντεο κλιπ ήταν πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Θα κάνεις τίποτα να πούμε για να κλείσεις εισιτήριο? Ή γιατί εντάξει, δεν ξέρω τώρα άμα κανονίζεις κάτι για χειμώνα. Από το δεύτερο Σάββατο του Νοεμβρίου για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου στο Σταυρό του Νότου. Α, πάλι εκεί θα είσαι. Ωραία, εντάξει, τέλεια. Έγινε η ρεκλάμα. Προωρή, αλλά έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Έλα, yeah.